Η ερώτηση ήταν αυτή λοιπόν. Αυτό είναι το διακύβευμα των δημοτικών εκλογών. Μνημόνιο αντιμνημόνιο. Δεν είναι το διακύβευμα πώς θα φτιάξουμε την πόλη. Σαφώς. Σαφώς. Υπάρχουν πολλά διακυβεύματα. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για το Δήμο της Αθήνας, το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, την πρωτεύουσα της χώρας, υπάρχουν πολλά διακυβεύματα. Υπάρχουν και τα κεντρικοπολιτικά, δεν μπορούμε να τα υποτιμήσουμε. Λέμε, είναι μια πολιτική μάχη. Έτσι. Θα είναι μια πολιτική είναι μάχη. Και πολιτική, είναι και πολιτική μάχη, αλλά δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε. Μάλλον πρέπει είναι εξίσου σημαντικά και τα ζητήματα που αφορούν την κατάσταση που υπάρχει όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί ξέρετε, η μεγάλη έμφαση όταν μιλάμε στις δημοτικές εκλογές είναι στην ουσία για τη βιτρίνα. Ναι. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε και με τις γειτονιές. Τι θα κάνουμε με τα διάφορα τοπικά διαμερίσματα όπου εκεί οι άνθρωποι κατοικούν. Δεν κυκλοφορούν απλά, δεν είναι διερχόμενοι από το κέντρο. Επομένως, υπάρχει σίγουρα και το ζήτημα το αντιμνημονιακό. Εμείς αυτό που λέμε από τη δική μας την πλευρά είναι ότι πρέπει να νικήσουμε και θα νικήσουμε αυτή τη δύσκολη εκλογική μάχη. Γιατί ξέρουμε ότι αν δεν την νικήσουμε εμείς, θα την νικήσουν οι δυνάμεις του μνημονίου είτε οι δυνάμεις του φασισμού. Έχετε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα ανατομέα ή τώρα είστε σε μια τέτοια φάση. Συγκεντρώνετε στοιχεία, κάνετε συσκέψεις, κάνετε επαφές. Σαφώς τα κάνουμε. Πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Αλλά κύριε Οικονόμη, είναι αυτό που σας απαντούσα και πριν, όπως πολύ σωστά με ρωτήσατε κι εσείς. Που με ρωτήσατε αν έχω εμπειρία διαχείρισης. Ναι. Αυτό που σας είπα πριν, ότι τα τελευταία 8 χρόνια έχουμε μια δημοτική παράταξη η οποία ασχολείται πραγματικά με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών της Αθήνας στις γειτονιές, είναι μια παρακαταθήκη σημαντική που μου δίνει και εμένα τη δυνατότητα να μπορώ να έχω ένα συνολικό πλάνο, το οποίο προφανώς θα το επεξεργαστούμε, θα το προσαρμόσουμε στη νέα κατάσταση. Επειδή η Αθήνα αντιμετωπίζει προφανώς σημαντικά προβλήματα. Πολλοί πολίτες όμως και πολιτικά κόμματα λένε ότι στην πραγματικότητα, έτσι όπως είναι το σύστημα διοίκησης που έχουμε, τα μεγάλα ζητήματα της Αθήνας, που είναι ας πούμε η εγκληματικότητα, λέω τώρα, το μεταναστευτικό σε ορισμένες περιοχές που δημιουργούνται γκέτο, ή τμήματα ολόκληρα του κέντρου που τα έχει χτυπήσει η ανεργία με κλειστά μαγαζιά κτλ. Σαφώς. Είναι θέματα που άπτονται τη κεντρική εξουσία. Ο Δήμος τι θα κάνει. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα, αυτό που λέει. Είναι ότι άρα θα πρέπει να συνεργαστείτε εσείς με μια μνημονιακή κυβέρνηση. Δηλαδή με μνημονιακούς υπουργούς. Αν υπάρχει, λες, μνημονιακή κυβέρνηση τότε. Ναι, εντάξει. Ναι, αν υπάρχει. Μπορεί να μην υπάρχει. Αν υπάρχει. Αυτή που υπάρχει τώρα. Αυτή που υπάρχει τώρα. Άρα λοιπόν, από τη μία λέτε ότι ναι, τα προβλήματα δεν πρέπει να τα βάλουμε κάτω από το χαλί και να δούμε τη γη της γειτονιές. Και ότι υπάρχει όμως και το μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Και επειδή τα κεντρικά ζητήματα πλέον έχουν φύγει σχεδόν από τους Δήμους, πώς εσείς θα συνεργαστείτε με μια κεντρική διοίκηση, η οποία εκ των πραγμάτων.